Πάμε στην Κακοκαιρία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Καλό μεσημέρι, κύριε Περιφερειάρχη. Γεια σας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πατούλη, κύριε Σιώτη. Δώσε μας μια τελευταία εικόνα. Τι κατάσταση επικρατεί τώρα που μιλάμε στην Αττική? Υπάρχουν κάπου προβλήματα? Χιονίζει, καταρχήν όχι. Κοιτάξτε, υπάρχουν επίπεδε χιονοπτώσει προφανώς στα ορεινά, πάντα σε επετέλει, αλλά όχι ιδιαίτερη ένταση. Και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στους περιφερειακούς δρόμους, δεν έχουμε προβλήματα τα οποία να έχουν σχέση με την αδυναμία κάποιων αυτοκινήτων να μην μπορούν να μεταβούν εκεί. Υπάρχουν βέβαια μέχρι πριν στο κομμάτι της Πεντέλης προς Άγιο Πέτρο προληπτικά υπήρχε από την τροχέα, βέβαια δεν είναι και περιφερειακός δρόμος αυτός, αλλά μία μικρή διακοπή, προφανώς το ίδιο και από το τελεφερή και πάνω. Υπήρχε πάλι το φαινόμενο αυτοκινήτων που βγήκανε χωρίς αλυσίδες να πάνε στα χιόνια? Όχι, ήταν διακοπή της τροχέας για να υπάρχει ακόμα και με αλυσίδες λόγω της επικινδυνότητος να μην μεταβούν προς τα εκεί. Όμως, εντάξει, πάντως τώρα... είχαμε προβλήματα, ναι. Θα έλεγα ότι υπήρχε και ένα ήταν πιο συνατημένα τα πράγματα, ήταν πιο σωστά δομημένα παρά το ότι και η κακοκαιρία ήταν όχι ακόμα, πιο σωστά διαδεδομένα. Είχατε καεί στη μαγειριά και φυσάτε το γιαούρτι, κύριε Περιφερειάρχα, διότι τώρα να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε να κλείσουν και σήμερα τα σχολεία, με εξαίρεση τα βόρεια προάστια που το κατανοώ. Οι άλλες περιοχές, εδώ δηλαδή εμείς στα νότια, όχι χιόνι δεν έχουμε δει, ούτε νυφάδα δεν έχουμε δει. Μα δεν έχουν κλείσει τα νότια. Κλείσανε μόνο στο ναι. βόρειο τομέα και στον ανατολικό. Και στο δυτικό. Μόνο τα νότια δεν κλείσανε. Όχι, όχι. Στο δυτικό κλείσαμε τη Φιλή και τα Βίλια που εκεί χιονίζει. Και θα σας έλεγα μάλιστα ότι όλα αυτά γίνονται πάντα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων μας, τους οποίους αν θέλετε ακούμε. Και να σας πω και την αλήθεια, καλύτερα η πρόληψη και εφόσον υπάρχει και η είναι αυτό που είπα. Καλύτερα να είναι κλειστά παρά να είναι. Τώρα πόσο θα μείνουν κλειστά τα σχολεία? Θα μείνουν και αύριο κλειστά? Για να είμαστε ειλικρινείς, παρά το ότι τώρα τελευταία θα μάθουμε όλοι μας και για αλυσίδες και γιατί ότι πρέπει να τις έχουμε και να τις βάζουμε όταν χρειάζεται, μέχρι τώρα δεν ήταν κανείς τόσο έντονα προβληματισμένος ή αν θέλετε στο επίπεδο της διάθεσης ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει και αλυσίδες. Εντάξει, ναι. Αφού μείνανε χιλιάδες αυτοκίνητα μια μέρα ακίνητα. Και εμείς δεν θέλουμε να το παίζουμε μετά Χριστόν προφήτες, αλλά πρέπει να υπάρξει ένα μέτρο, νομίζω συμφωνείτε. Δηλαδή όταν βλέπεις το χιονιά να έρχεται να παίρνεις δραστικά θα μέτρα, αλλά όχι κάθε φορά που συνεφιάζει να κλείνουμε προληπτικά το δημόσιο και τα σχολεία, και έτσι δεν είναι? Άλλο πράγμα είναι η πρόληψη και άλλο είναι η υπερβολή της πρόληψης. Τελικά δεν θα είναι κλειστά ή ανοιχτά τα σχολεία? Όχι, όσον αφορά το βόρειο τομέα και ανατολικό, όπως είπα, είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα, πρώτη και δεύτερο βάθμια εκπαίδευση. Το ίδιο ήταν και στα δυτικά, στα Βίλια και στα Ιφιλή. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά για αύριο, θα υπάρξει σύσκεψη στις 3 η ώρα, παίρνοντας τα δεδομένα του σήμερα προφανώς και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων του αύριο, και θα βγει σχετική ανακοίνωση. Η δική σας εισήγηση σε αυτή τη σύσκεψη ποια θα είναι? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αν το φαινόμενο δεν έχει την ιδιαίτερη ένταση, θεωρώ ότι εκτός από κάποιους δήμους σε κάποια συγκεκριμένα σημεία τα ορεινά, στα βόρεια, τα υπόλοιπα ενδεχομένως να είναι ανοιχτά. Επαναλαμβάνω, με τα ορεινά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεδομένα. Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία, τι σας λένε οι μετεωρολόγοι? Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο φάσεις. Προφανώς η πρώτη είναι αυτή που περνούμε, κατόπιν θα υπάρξει και το Σάββατο. Θεωρώ ότι μέχρι το Σάββατο Κυριακή θα είναι τα ζητήματα που θα μας ταλαιπωρήσουν. Υπάρχει όμως και... Τα χειρότερα είναι μπροστά μας όμως ή είναι, τα έχουμε περάσει? Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι ξέρετε, με τους μετεωρολόγους δεν μπορεί να τα βγάζει. Δεν βγάζει άκρη. Όπως και με τους δημοσιογράφους, κύριε Πατούλη. Είμαι λίγο ειλικρινής, παρά ότι σέβομαι και τους τιμώ, εννοείται.
Κάποιοι λένε ότι τα προβλήματα θα προκύψουν στο δεύτερο, στη δεύτερη φάση. Θα είναι Σαββατοκύριακο όμως. Τουλάχιστον δεν θα έχετε το δίλημα αν θα είναι τα σχολεία ανοιχτά ή όχι. Το ζήτημα είναι για αύριο, πρέπει να πάρετε μια απόφαση. Και το δημόσιο, που νομίζω τώρα δεν θα χρειαστεί να κάνει κανείς κάποια παρέμβαση, ενώ του Υπουργείου Εσωτερικών. Εμείς το μεσημέρι νομίζω ότι θα βάλουμε όλα τα δεδομένα και στο πλαίσιο αυτό που είπατε, η πρόληψη να μην έχει υπερβολική διάθεση, παρά το ότι η τηλεδιάσκεψη των σχολείων είναι ήδη και εφαρμόζεται, θα πάρουμε τη σχετική απόφαση, η οποία και θα γίνει και η σχετική ανακοίνωση προφανώς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περιφερειάρχα. Καλό απόγευμα. Σε όλους μας. Ο κύριος Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής.